Γκούναρη στον Εσταβίλιο. Τόγιας. Αποφεύγει το Μαυακούσι ο Τόγιας. Μαρκάρεται όμως, επιμένει ο Τόγιας. Κοντράρεται από τους παίκτες του Εθνικού. Πέφτει ο Μουκέας από το ισχυρό σουτ που έκανε ο Ουρουγουανός Εσταβίλιο και μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια την μπάλα. Ξανά η φάση, η προσπάθεια του Τόγια. Μαρκάρεται, κοντράρεται, φεύγει η μπάλα. Έρχεται ο Εσταβίλιο, σουτάρει δυνατά. Πέφτει ο Μουκέας, μπλοκάρει ή μάλλον αποκρούει και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Σέντρα του Γκούναρη στην περιοχή, βγαίνει ο Μουκέας, προσπαθεί ο Τόγιας για κεφαλιά. Νέα προσπάθεια από τον Μητρόπουλο αυτή τη φορά, αποκρούν οι παίκτες του Εθνικού. Σουτ Μητρόπουλο, η μπάλα βρίσκεται πάνω στον Καπόλη που βρισκόταν στη γραμμή του τέρματος και τελευταίο σουτ του Κουσουλάκη στέλνει την μπάλα out. Ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Γκούναρη σέντραρε. Αποκρούει ο Μουκέας με την πίεση του Τόγια. Γυρίζει την μπάλα ο Μητρόπουλος. Νέα απόκρουση. Προσπαθεί να τη διώξει ο Παπαδόπουλος. Δυνατό σούτ από τον Μητρόπουλο. Η μπάλα φαίνεται να χτυπάει στο σώμα του Καμπόλη. Νέο σούτ από τον Κουσουλάκη και είναι out. Αρμόδωρος. Πολύ ωραίο γύρισμα στην μπάλα. Κεφαλιά από τον Κωτίδη. Εσταβίλιο Κοκολάκης. Μητρόπουλος. Τον μαρκάρει ο Παπαδόπουλος. Γυρίζει την μπάλα ο Μητρόπουλος. Προσπαθεί ο Αναστόπουλος. Στον Εσταβίλιο, δυνατό σουτ από τον Εσταβίλιο και είναι το 1-0. Ακριβώς το 28 με αυτόν τον καλό συνδυασμό οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ουρουγουανό Εσταβίλιο άνοιξαν το σκορ. Εθνικός Ολυμπιακός λοιπόν 0-1 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Πανηγυρίζουν εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ξανά η φάση, έχει γίνει παλιά στον Μητρόπουλο. Γυρίζει στην περιοχή, προσπαθούν ο Πεπές που έχει γυρίσει και ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος γυρίζει ωραία την μπάλα στον Εσταβίλιο, σουτάρει δυνατά, σιρτάκι μπάλα στη γωνία του Μουκέα. Αποκρύει ο Κουσουλάκης, επιμένει όμως ο Πίτας, κερδίζει την μπάλα, την χάνει στη συνέχεια, πολύ ωραία ο Κουσουλάκης στον Εσταβίλιο. Παλιά για τον Αναστόπουλο. Ωραία σέντρα τον Αναστόπουλο, παρεμβάλλεται ο Τόγιας και είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στο 30 ο Τόγιας με αυτή την έξυπνη προβολή ευνηδιάζει τον Μουκέα και κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ξανά η φάση, Αναστόπουλος προσποιείται, απομακρύνεται από τον Βαμβακούση, κάνει τη σέντρα, βγαίνει πίσω από τον Καμπόλη ο Τόγιας. Ευνηδιάζεται το Μουκέας, απλώνει το πόδι του ο Τόγιας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουκέα για να κάνει το 0-2 ακριβώς το 30, Εθνικός Ολυμπιακός 0-2. Κατσικογιάννης, Πίτας, Κωτίδης. Αποκρύει ο Αργυρούλης, στέλνει την μπάλα προς τα πίσω, μόνο στο Κοβάσεβιτς, σουτάρει, μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό να επωφεληθεί και στέλνει την μπάλα out. Ιωακιμίδης, Πίτας. Κατσικογιάννης, ωραία σέντρα στην περιοχή του Σαργκάνη. Κεφαλιά από τον Πεπέ, η μπάλα βρίσκεται πάνω στον Παπαδόπουλο. Διαμαρτύρεται ο Πεπές, η μπάλα χτυπάει πάνω στο σώμα, ίσως και στο χέρι του Παπαδόπουλου, αλλά βέβαια βλέπετε κι εσείς αν υπάρχει όχι πρόθεση. Παλιά του Κουσουλάκη για τον Ξανθόπουλο που βγαίνει σαν κυνηγός. Χάνει το κοντρόλ. Επιμένει όμως, μπαίνει στην περιοχή, μαρκάρεται και έχουμε πέναλτι. Εκτελεστής ο Γιώργος Τόγιας. Εκτελεστής αυτού του πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός ακριβώς το 15 του δεύτερου μέρους και ενώ το σκορ είναι 2-0, 2-0 που διαμορφώθηκε με γκολ του Σταβίλιο και του Τόγια από το 28 και το 30 και Σταβίλιο τώρα στο 15 του δεύτερου μέρους σε ένα πέναλτι. Δυνατό σουτ και αποκρούει θαυμάσια ο Μουκέας. Γκούναρης, Τόγιας, χάνει το κοντρόλ, όχι και την μπάλα όμως. Γυρίζει για τον Αναστόπουλο, αποτυχάνει να αποκρούσει ο Καμπόλης. Μόλις ο Αναστόπουλος σουτάρει δυνατά, η μπάλα στο δοκάρι του Μουκέα. Και στη συνέχεια, η παίκτες του Εθνικού, καθυστερεί όμως ο Αρμόδωρος. Κερδίζει την μπάλα ο Κοκολάκης και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Γκούναρη. Σέντρα του Γκούναρη, βγαίνει ο Μουκέας θεαματικά και μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Αναστόπουλο. Η Λούκα τώρα. Για τον Πίτα, βρήκαν τη διέξοδο όμως. Πολύ ωραία σέντρα. Μόνο στο Πεπέ σουτάρει και η μπάλα στα δίχτυα. Αλλά ο επόπτης γραμμών έχει σηκώσει τη σημαία του πιο μπροστά, υποδεικνύοντας σε θέση offside τον υψηλόσωμο κεντρικό κυνηγό σήμερα του Εθνικού, τον Πεπέ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Ινλούκα. Στον Πίτα. Σέντρα του Πίτα. Φαίνεται να είναι ακάλυπτος ο Πεπέ στη στιγμή που χτυπιέται η μπάλα. Στη συνέχεια κάνει μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά, βέβαια.
Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι, πέφτει μέσα από τη γραμμή. Είναι γκολ, αλλά δεν μετράει για το επόπτη σημείο σε τον σκόρερ σε θέση offside. Εσταβίλιο παίζουν το 1-2, μπαίνουν στην περιοχή, σουτάρει και είναι το 3-0 από τον Νίκο Αναστόπουλο. Ακριβώς στο 32 του δεύτερου μέρους, παίζοντας το 1-2 οι παίχτες του Ολυμπιακού, ευνηδίασαν την άμυνα του Εθνικού και έστειναν την μπάλα με τον Νίκο Αναστόπουλο για τρίτη φορά στα δίχτυα του Μουκέα. Ξαναβλέπετε τη φάση. Εσταβίλιο και Αναστόπουλος αλλάζουν πάρα πολύ έξυπνα την μπάλα. Σε ρυθμό 1-2, από τον Ουρουγουανό φτάνει στον Αναστόπουλο. Τη στρώνει καλά, σουτάρει και ο Μουκέας δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία της προς τα δίχτυα. Κατσικογιάννης πάρα πολύ ωραία παλιά στον Κωτίδη, μπαίνει στην περιοχή ο Κωτίδης, γυρίζει την μπάλα, χάνει το κοντρόλο ο Ινλούκα, γυρίζει όμως τον Κοβάσεβιτς, σουτάρει και είναι το 3-1 για τον Εθνικό. Να βλέπετε τη φάση. Παλιά του Κατσικογιάννη στον Κωτίδη, έχει ξεφύγει από τον Παπακούλα, γυρίζει την μπάλα στον Ιλούκα, χάνει αυτό το κοντρόλ. Προλαβαίνει όμως να μεταβιβάσει την μπάλα στον Κοβάσεβιτς, που με αυτό το αριστερό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Σαργκάνη.